Λίγο πριν την έναρξη της πρώτης εκεκυρίας έπεσαν και οι τελευταίοι βομβαρδισμοί στη Γάζα. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι ήχησαν οι σιρήνες σε δύο κοινότητες κοντά στη Γάζα που προειδοποιούσαν για πιθανές εισερχόμενες ρουκέτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πράγματι εκτοξεύτηκαν. Η πρώτη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, που τίθεται σε ισχύ, ανακοινώθηκε χθες από το Κατάρ, τη χώρα που έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που έφεραν την πρώτη συμφωνία. Criteria on which to prioritize the hostages was purely humanitarian, as you know, and our focus was on getting the women and children out of harm's way as soon as possible, which is basically what we are doing within this agreement. Η συμφωνία της απελευθέρωσης των ομήρων ανακοινώθηκε πως θα γίνει στις 4 το απόγευμα. Θα απελευθερωθούν 13 γυναίκες και παιδιά. Θα αφαιθούν ελεύθεροι 39 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους συνοδεύσει στη Ράφα. Θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία του Τελαβίβ. 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα. Συνολικά η συμφωνία προβλέπει ότι θα απελευθερωθούν 50 όμηροι κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εγκυρίας, ενώ θα αποφυλακιστούν συνολικά 150 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Με αγωνία επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Νότια Γάζα οι εκτοπισμένοι πολίτες. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως οι συγγενείς των ομήρων. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα κάνει δήλωση όταν απελευθερωθούν οι πρώτοι Αμερικανοί όμηροι. One big question is whether any Americans would be included in that initial round of hostages that were released by Hamas. It is the White House's expectation that about 3 Americans would be part of this overall deal. That includes 2 women and that 3-year-old Abigail Adan, whose parents were killed in the October 7th Hamas attack. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διεμήνυσαν πάντως πως η κατάπαυση του πυρός είναι προσωρινή και θα ισχύσει μόνο για τη Γάζα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές ότι ο Ισραηλινός στρατός πέταξε φυλάδια στους κατοίκους της Βόρειας Γάζας, προειδοποιώντας τους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς όπως αναφέρει, η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί εμπόλεμη ζώνη.